Θέλω σε αυτό το πρώτο στοιχείο των ερευνών να ακούσω τη γνώμη ενός πολύ καλού φίλου, του κυρίου Ασκητή, που πάντα με απόλυτη σαφήνεια ο κύριος Ασκητής τοποθετείται σε μείζωνα θέματα. Και ευχαριστώ και τον κύριο Τζανάκη. Καλημέρα, κύριε Τζανάκη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το θέμα μαζί με εμβόλια, μαζί με κάτι άλλο κυριαρχούν. Να ακούσουμε τον κύριο Ασκητή. Κύριε καθηγητά, σας ακούω με μεγάλη προσοχή, όπως και οι Έλληνες. Γιατί έγινε αυτό? Καλημέρα. Τι προσωπικότητα ήταν ο άνθρωπος αυτός? Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να ξέρει λεπτομέρειες ούτε για την προσωπικότητά του, ούτε για την ψυχοσύνθεση της σχέσης της ίδιας, δεδομένου ότι δεν έχουμε γνωρίσει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Ναι. Άρα αυτά που θα πούμε είναι υποθετικά και πρέπει πάντα στην ψυχιατρική, όταν μιλάει κανείς, να μιλάει είτε με κλινικά κριτήρια, είτε ψυχιατρική, δεν μαντεύει, γνωματεύει. Ναι. Και από την άλλη θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είναι μια δικαιοσύνη, ένα δικαστήριο μπροστά, ένας άνθρωπος που κατηγορείται, που ομολόγησε. Όπως είπατε σωστά, ομολόγησε, έπαιξε αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς ρόλους και με τον εαυτό του, ναι, και με το δράμα αυτού του εγκλήματος, mm-hmm, το οποίο ήταν ένα ιδιαίτερο έγκλημα. Βέβαια δεν είναι το πρώτο και το τελευταίο. Σωστό. Να ξέρετε πάντα ότι τα συζυγικά εγκλήματα κρύβουν συνήθως πάθος, αντίδραση, απόρριψη, αίσθημα κτήσης και λοιπόν, κυρίως τιμωρητική διάθεση. Ναι. Γι' αυτό και το έγκλημα πάθους ή ζλοτυπικό ή απορριπτικό ή και οικονομικό πολλές φορές, ναι, δημιουργεί αυτή την υποκρισία και την αποφυγή του κόστους της τιμωρίας, γιατί θα μπορούσε να είχε ομολογήσει εξ αρχής ότι αυτός τη σκότωσε. Και θα είχε πιθανά και καλύτερη πορεία, διότι είναι πατέρας ενός παιδιού. Σωστό. Και αν το αίτημά του, ήταν το παιδί του, δεδομένου των στοιχείων πάντα που ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε το βάθος της αλήθειας, αλλά εάν η ψυχολογία του, πέστε ότι δέχτηκε ένα οξύ σοκ όταν του είπε ενδεχομένως η γυναίκα του «θέλουμε να χωρίσω και ότι δεν θέλω να είμαστε άλλο μαζί, θα πάρω το παιδί και θα φύγω και θα φύγεις εσύ», δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και το έγκλημα που δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση μέσα από μια συγκρουσιακή φόρτιση ή από μια συνεχή, γιατί από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι άκουσα είχαν συχνές και πυκνές συγκρούσεις μεταξύ τους, mm-hmm, το τελευταίο διάστημα, δεδομένου και το πρόβλημα της ηλικίας. Αυτοί οι γάμοι, να γνωρίζετε, δεν έχουν συνήθως καλή πορεία, διότι είναι ανώριμοι γάμοι. Yeah. Είναι γάμοι μικρής ηλικίας, τα άτομα ακόμη, mm-hmm, δεν έχουν διαμορφώσει την προσωπικότητά τους, μεταβάλλονται πάρα πολλά ψυχολογικά δεδομένα και κοινωνικά πρότυπα συμπεριφορών και μιας εξέλιξης ζωής που ο γάμος καθορίζει με την πορεία του. Ναι. Άρα λοιπόν ενδεχομένως αυτός ο μεγάλος έρωτας, το πάθος της εφηβείας, η εξεντανίκευση της μικρής 15χρονης Καρολάιν σε έναν πιλότο που είναι γοητευτικός, που είναι έξυπνος, που είναι ικανός, δημιουργεί αυτή την περίοδο της ονειρικής διάστασης. Η περαιτέρω πορεία όμως φαίνεται ότι απομυθοποίησε και έφερε πιθανές εντάσεις και συγκρούσεις, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν και με τη γέννηση του παιδιού. Που για μια γυναίκα 20 χρονών με ένα παιδί, καταλαβαίνετε ότι οι φορτίες είναι περισσότερες. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος είναι η δική του στάση. Εδώ πραγματικά κανείς θα μπορούσε να δώσει πολλές ερμηνείες, αλλά φοβάμαι ότι θα πέσω κι εγώ σε λάθη το να ερμηνεύσω την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζω. Αλλά όλη αυτή η ανάγκη του να κρυφτεί, να υποκριθεί, να υποδηθεί ένα ρόλο θλιμμένο που δεν φαίνονταν πραγματικά τόσο θλιμμένο, ναι, θα έλεγε κανείς ότι το συνέστημά του ήταν πιο πολύ απρόσφορο παρά τη θλίψη και του πένθου. Δείχνει όμως την ανάγκη του να προφυλάξει τον εαυτό του, όπως κάθε ένοχος, θα λέγει κανείς, ως άμυνα, ως αυτοάμυνα, δημιουργεί μια αίσθηση υποκριτικής διαφυγής. Δηλαδή τι έκανε, προσπάθησε να θολώσει τα νερά, ένιωθε ότι δεν θα βρεθεί ένοχος. Καταρχήν νομίζω ότι ήταν και λίγο αφελές μέσα στο μυαλό του δυστυχώς το να σκεφτεί ότι δεν θα μπει, δεν θα εμπλακεί στη δικαιοσύνη και φυσικά έφτασε σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Αλλά αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος είναι η μετέπειτα στάση του, που θα μου επιτρέψετε να μην την ερμηνεύσω, γιατί δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τι αισθάνθηκε, τι συνέβη, πώς δημιούργησε μέσα στο μυαλό του φαντασιώσεις τέτοιες που πίστεψε ότι δεν θα συλληφθεί, ότι θα αποφύγει την ενοχοποίηση και, ναι, τη σύλληψη, γιατί αυτά τα εγκλήματα συνήθως αποκαλύπτονται. Και η ελληνική αστυνομία έδειξε για μια ακόμη φορά, και πρέπει να πω, ιδιαίτερη ευφυΐα και γνωστική λειτουργικότητα, μεθοδικότητα και οργανωμένη στάση να συλληφθεί. Άρα κατ' επέκταση τώρα είναι δυστυχώς καταδικασμένος, και το λέω δυστυχώς γιατί υπάρχει ένα παιδί από πίσω, mm-hmm, το οποίο κρέμεται χωρίς πια γονείς,
Δηλαδή είναι και η δική του μοίρα καταδικασμένη να μεγαλώσει χωρίς τους γονείς του. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι όταν αυτός θα βγει από τη φυλακή, γιατί κάποια στιγμή θα βγει από τη φυλακή, ποια θα είναι η στάση του, ποια θα είναι η πατρική του φιγούρα και πώς η κόρη του πια μεγάλη το θα μπορέσει να τον δεχτεί ή να επανασυνδεθεί αυτή η σχέση. Αυτά είναι ερωτηματικά βέβαια πρόημα και ίσως πρώτης εκτίμησης, αλλά τα βάζω στο τραπέζι γιατί η ψυχολογία κινείται όπως και ο χωρόχρονος δημιουργεί την απόσβεση του γεγονότος και την επόμενη μέρα που θα γεννηθεί και για αυτόν αλλά και για το παιδί του. Πώς χαρακτηρίζεται το γεγονός, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, πώς χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι μέχρι την τελευταία στιγμή αγκάλιαζε τη μάνα της Καρολάιν, τη μητέρα της Καρολάιν, αυτή τη χαροκαμένη γυναίκα που ήθελε να δει τους δολοφόνους του παιδιού της και τελικά αυτός που την αγκάλιαζε και την παρηγορούσε ήταν ο καθομολογίαν δολοφόνος, κύριε Μητρόπουλε. Ναι. Καθομολογίαν δολοφόνος. Χωρίς να τον πιέσει κανείς. Μόνος του το πέ. Θα σας απαντήσω, κύριε Αυτιά. Ναι. Στην ψυχιατρική υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται συνδρομή Γκάστνερ. Ο Γκάστνερ ήταν ένας ψυχίατρος στις φυλακές, ο οποίος κατέγραφε τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν έτοιμοι πριν από την εκτέλεση. Αυτοί λοιπόν φαινόντουσαν ιδιαίτερα χαρούμενοι, έκαναν κάθε μέρα μπάνιο, ξυριζόντουσαν, έβαζαν κολόνια, άκουγαν μουσική, σαν να πήγαιναν σε μια γιορτή, σαν να ζούσαν μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Μπροστά στο μελούμενο που ήταν φυσικά ο θάνατος. Εδώ αυτός ο άνθρωπος έκανε μια αποπροσωποποίηση, όπως λέμε στην ψυχιατρική. Δηλαδή αποσυνδέθηκε από το γεγονός. Μάλιστα, πολλές φορές ο άνθρωπος μέσα στο ψέμα του παίζει και το ρόλο της αλήθειας. Δηλαδή πιστεύει ότι ο ίδιος μπορεί να μην ήταν καν ο δολοφόνος. Άρα ουσιαστικά μπήκε σε μια ψυχοπαθολογία. Αυτό δεν το λέω για να δώσουμε το δικαίωμα πάλι να πούμε ότι η ψυχιατρική είναι δικαιώσει κατηγορούμενος και ενόχους. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι μπήκε ο ίδιος σε μια τέτοια συμπεριφορά μύθου και αποπροσωποποίησης της πραγματικότητας ότι ήταν ο ίδιος ο δολοφόνος της μητέρας του παιδιού του, που καθοριστικά υποκρίνονταν πια ένα ρόλο σαν να πενθούσε εξ αποστάσεως, από αποπόσταση δηλαδή, απομακρυσμένος από το γεγονός, ως παρατηρητής και όχι ως πρωταγωνιστής, γιατί θα έπρεπε να δούμε τον πρωταγωνιστή θλιμμένο σε ιδιαίτερο οξύ πένθος, δηλαδή να έχει ένα μεταδραματικό στρες, το οποίο δεν υπήρξε. Όταν κατέβαινε κάτω να μιλήσει δημοσιογράφος, είναι σαν να κατέβαινε να αφήσει κάτι, ξέρω εγώ, μια βαλίτσα, να διεκπεραιώσει μετακίνηση ενός αυτοκινήτου. Δεν έδειχνε αυτός ο άνθρωπος. Κύριε Τζανάκη, εσείς που είστε εμπειρότερος όλων. Κύριε Μητρόπουλε, θα αρχίσω από τον κύριο Τζανάκη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Είδατε πώς τα τοποθετεί ο αξιότιμος κύριος ασκητής, ο κύριος καθηγητής. Είναι τρομερά, κύριε Τζανάκη. Κοιτάξτε, καλημέρα. Εγώ η ειδικότητά μου βέβαια δεν είναι επαφή. Είστε άνθρωπος όμως. Ναι, θα σας μιλήσω περισσότερο εμπειρικά σαν άνθρωπος της κοινωνίας, ναι. Ότι όλοι χαλαστήκαμε, παγώσαμε. Ας το πούμε, αρρωστήσαμε ακούγοντας όλο αυτό το σκηνικό. Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση σε όλο τον κόσμο, όσο αμέτωχος κι αν είναι. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και η πλευρά ότι ησυχάσαμε για το θέμα της ασφάλειας. Όλοι αρχίσαμε με αυτό το έγκλημα να κλείνουμε παράθυρα, να τα ασφαλίζουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Μάλιστα. Το μόνο που θα ήθελα να πω εγώ έτσι σαν συμβουλή είναι τα νέα ζευγάρια. Ειδικά στην περίοδο της λοχίας που μεγαλώνει ένα παιδί και γενικότερα, θα πρέπει, εφόσον αισθάνονται άσχημα με τον πρώτο καυγά, με οτιδήποτε, να απευθύνονται σε ειδικούς. Σε ειδικούς ψυχιάτρους ή ψυχολόγους, να συζητάνε τα προβλήματά τους. Σωστό. Καλαντερίδου εδώ. Καλημέρα, κυρία καθηγήτρια. Καλημέρα σας. Έβαλε καλημέρα ο κύριος Τζανάκης επί των τύπων των ύλων. Αφού ακούσαμε μια ήδη από την κυρία Μακρύ και από τον κύριο Σκητή μια μεγάλη. Επιστημονικά υπέροχη τοποθέτηση. Τα νέα ζευγάρια, όπως το ζευγάρι του πιλότου με την Καρολάιν, χρειάζονται βοήθεια, έτσι δεν είναι, και ψυχολογική βοήθεια και στήριξη από τους γονείς και από το οικογενειακό περιβάλλον και ο ένας τον άλλον, έτσι δεν είναι, κύριε Καλανταρίδου? Ειδικά επειδή ανέφερε ο κύριος Τζανάκης στην περίοδο της λοχίας, ναι. Είναι γνωστό ότι μπορεί να υπάρξει η επιλόχη ως κατάθλιψη ή πολύ πιο συχνά τα postpartum blues. Ναι. Δεν ξέρω εδώ τι είχε γίνει, πάντως σίγουρα χρειάζονται σωστή βοήθεια και σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει το περιβάλλον, και να κλείσω με αυτό, κύριε Σκητή, μάνα, πατέρας, πεθερά, πεθερός, αν δεν είναι κοντά,
να φροντίσουν να πάνε κοντά στα παιδιά, ώστε να αυτές τις γωνίες, κυρία Μακρύ, να τις λιάνουν, ακριβώς, ώστε να πούνε εδώ είμαστε, εδώ να δούμε τι, πού είναι η διαφορά, να μπούμε μπρος. Δυνατά. Έτσι. Αν με επιτρέπετε μία φράση μόνο θα Ελάτε, πω και θα σας καλημερίσω. Βεβαίως. Σεβόμενος τη γνώμη του κυρίου καθηγητή, του κυρίου Τζανάκη, θα πω ότι δεν νομίζω ότι υπήρξε κομμάτι επιλόχιας κατάθλιψης, ενδεχομένως να πέρασε μία αγχώδη διαταραχή. Υπήρξε θέμα συγκρουσιακής σχέσης. Το ζευγάρι βρίσκεται σε συγκρουσιακή σχέση. Η επιλόχιος κατάθλιψη δημιουργεί περισσότερο το αίσθημα ευθύνης και φόβου προς το παιδί. Δεν ζήτησε τη βοήθειά του λοιπόν, γιατί η επιλόχιος κατάθλιψη, ο σύντροφος πολλές φορές είναι σύμμαχος και συμπράττει θετικά στα συναισθήματα της αντίδρασης. Νομίζω ότι υπήρχε βαθύτερη συγκρουσιακή σχέση, η οποία χωρίς να γνωρίζω το τι συνέβη, οδήγησε, δημιούργησε μία κλιμακούμενη φόρτιση στο ζευγάρι. Μάλιστα. Το παιδί ενδεχομένως επιφόρτισε με την παρουσία του όλο αυτό το κλίμα. Σαφής. Ευχαριστώ κύριε Ασκητή. Τζανάκης. Καλή σας μέρα σε όλους. Κύριε καθηγητά.